Ήρης Κρητικού, ιστορικός τέχνης, ανεξάρτητη επιμελήτρια. Η έκθεση ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία του Λυκείου Ελλήνων του Βόλου, με την οποία γιόρτασαν ουσιαστικά τα 100 χρόνια παρουσίας τους και πράξεών τους εξαιρετικών. Την έκθεση τη δείξαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο του 20, με οργάνωση του Λυκείου Ελλήνων του Βόλου στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου, ένα εκκλητικό μουσιακό χώρο. Εκεί κράτησε περίπου 2 μήνες και ήδη από την πρώτη στιγμή είχαμε συνομιλία με το Μουσείο Τεριάτ και τον διευθυντή του, τον κύριο Μανιατόπουλο, προκειμένου αυτή η έκθεση να έρθει και εδώ. Υπάρχει εξάλλου ένας κατάλογος, στον οποίο φιλοξενούνται και κείμενα του Προέδρου του Μουσείου, όπως και της Προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων του Βόλου. Για μένα είναι ιδανικό το γεγονός ότι οι δύο βασικοί τόποι στους οποίους έζησε και μεγαλούρισε ο Θεόφιλος φιλοξενούν την έκθεση και αντίστοιχα για όλους τους συμμετέχοντες εικαστικούς. Δεν νομίζω θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, να ονειρευτεί και να ζητήσει κάτι πιο σημαντικό και συγκινητικό. Κώστας Μανιατόπουλος, ο διευθυντής του Μουσείου Τεριά. Ναι, αυτή την έκθεση την είχαμε πέρυσι, είχε παρουσιαστεί από το Λύκειο Ελληνίδων του Βόλου, είναι μια δικιά τους παραγωγή. Και επειδή φυσικά έχει σχέση με το Θεόφιλο που έχουμε και εμείς λόγω Τεριέτ, σκεφτήκαμε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα και πάρα πολύ καλή έκθεση να δει και ο κόσμος εδώ ότι πώς εμπνέονται οι νέοι καλλιτέχνες από το έργο του Θεόφιλου. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 6 Αυγούστου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, 2 μήνες δηλαδή, και την έχουμε βάλει σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί λόγω κορονοϊού είμαστε, καταλαβαίνετε, πως έχουν αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά την προσέλευση, αλλά κυρίως για να έχουν ευκαιρία και τα παιδιά από τα σχολεία να την επισκεφτούν, και θα έχουμε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα τώρα με τις συνθήκες, τέλος πάντων, που θα διαμορφώνονται κάθε φορά, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Η έκθεση είναι επισκέψιμη παράλληλα με το μουσείο, δηλαδή με την έκθεση την κανονική που έχουμε, την μόνιμη έκθεση, δηλαδή είναι από 9 μέχρι 3 το μεσημέρι, κάθε μέρα και Σαββατοκύριακο, εκτός από την Δευτέρα. Είμαστε κλειστά. Αν θα λέγαμε κάποια λόγια για την έκθεση, θα ήθελα να σταθώ στο ότι έχουμε έργα περίπου 65 εικαστικών. Πολλοί από αυτούς εν ζωή, κάποιοι όχι, κάποια έργα ανήκουν σε συλλογές. Έχουμε έργα όπως το Ευγένιος Παθάρη, που έχει συνομιλήσει τόσο εξαιρετικά με τον Θεόφιλο, και άλλα παλαιότερα, του Γιώργου Σκλάβαινα. Τα περισσότερα είναι έργα τα οποία έγιναν όμως για εμάς, για την έκθεση. Υπήρχε ένα ελεύθερο πεδίο αναφοράς και έμπνευσης, το οποίο νομίζω ότι οι συμμετέχοντες διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τοποθετούμενοι εικονοποιητικά και στο ίδιο το πρόσωπο του ζωγράφου και στο βίο του και στη ζωγραφική του διάθεση. Με άλλα λόγια, έχουμε και πορτρέτα του καλλιτέχνη, έχουμε και σκηνές του βίου του, έχουμε και συνομιλία με έργα του, ήρωες του 21, τοπία της Μυτιλίνης, τοπία του Βόλου και του Πηλίου, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος χρησιμοποιούσε και έφτιαχνε δικά του χρώματα, και αυτόν ακόμα τον συναντήσουμε στις απόπειρες των καλλιτεχνών. Θεωρώ ότι το έργο του έχει αναδειχθεί αρκετά, γιατί δεν υπάρχει κανείς καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον ελληνικό κύκλο, θα μπορούσε σίγουρα να είναι διεθνής η παρουσία του. Στον ελληνικό όμως κύκλο των παιδευμένων ανθρώπων δεν υπάρχει κανείς που να μην τον θεωρεί μεγάλο κεφάλαιο. Αυτόν και τον Χαλεπά θεωρώ ότι είναι οι δύο βασικές μας κληρονομιές και αυτοί που γεφυρεώνουν την αρχαιότητα και το Βυζάντιο με το σήμερα. Ο Θεόφιλος εξάλλου όχι τυχαία υπήρξε ένας ήρωας για τη γενιά του 30. Ο τίτλος μας προέρχεται από κάποια ρίση του Τσαρούχη γι' αυτόν, από τη μεριά των σοφών και των τρελών, είναι και τα δύο. Και ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να θέσω έτσι στην κουβέντα είναι το γεγονός ότι ο Θεόφιλος, αν και κατονομάζεται ναΐφ συνεχώς, τελικά ίσως και να μην είναι. Ήξερε ο ίδιος πολύ καλά τι ζωγράφιζε, γνώριζε την αξία του παρόλο που ήταν κλωτσοσκούφι για πάρα πολλούς, και στον τόπο καταγωγής του και στον τόπο που προσπάθησε να επιζήσει, το Πήλιο δηλαδή. Ο ίδιος όμως δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση. Ο παππούς του ήταν ζωγράφος, ξεκίνησε στην αγκαλιά και στα γόνατα του παππού του να διδάσκεται ζωγραφική. Ο παππούς του πρωτομίλησε για ήρωες του 21 και ήρωες αρχαιότητας. Ήξερε πολύ καλά ποιος είναι ο Αχιλλέας, ποιος είναι ο Έκτορας, ποιος είναι ο Βουλγαροκτόνος και όλα αυτά. Αυτή δηλαδή η μυθολογία άνθησε μέσα του σιγά σιγά
σε κάποιες αποκριές φόρεσε τη φουστανέλα, συνειδητοποίησε το μέγεθος του συμβολισμού αυτού, δεν το απενδύθηκε ποτέ και προσπαθούσε παντού Μονήρης να μιλήσει για αυτή την ελληνικότητα. Φαίνεται ότι έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά τους φιλελληνικούς πίνακες του ΕΣ, το αναφέρει αυτό ο Τσαρούχης. Θέλω να πω, ακόμα και αν καταλήγει σε αυτή την δροσιά της πρωτογένειας που χαρακτηρίζει το έργο του, όλο αυτό έχει γίνει μέσα από πυκνή μελέτη. Ακόμα και αν σταθούμε σε ένα τοπίο του, θα δούμε ότι κανένα βλαστάρι, κανένα λουλούδι δεν είναι επαναλαμβανόμενο, το κάθε ένα έχει μια σοφία. Έχουν μελετηθεί τα πρότυπα, έχουν μελετηθεί τα βασικά χρώματα, τα οποία ανάγονται και στην αρχαιότητα εξάλλου. Έχουν μελετωθεί οι σκιάσεις, οι φορεσιές. Θέλω να πω ότι διαβάζοντας τον, εντός εισαγωγικών, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια εγκυκλοπαίδεια ελληνικότητας και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε και να μην λέμε απλά naïf τελεία. Είναι πολύ πολύ περισσότερα πράγματα. Μου αρέσουν πάρα πολλά έργα. Σας ανέφερα τον Ευγένιο Σπαθάρη πριν, που με συγκινεί πάρα πολύ που τον έχουμε εδώ και ο οποίος λάτρευε το Θεόφιλο. Και θα μείνω σε αυτόν και στον Γιώργο Σκλάβαινα που έκανε πέτρα στην Αίγινα, κυρίως γιατί είναι δύο καλλιτέχνες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή και έτσι κανείς από τους αγαπημένους φίλους που με περιστοιχίζουν αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να ζηλέψει. Είναι έτσι κι αλλιώς ένα συνεχές γαϊτανάκι. Θα ήθελα να σταθώ ίσως, αν μου το επιτρέπουν έτσι, οι υπόλοιποι αγαπημένοι, και σε ένα έργο που δεν είναι ζωγραφικό, το οποίο θεωρώ ότι αχμαλωτίζει πάρα πολλά από αυτά στα οποία αναφέρθηκα πριν. Είναι η εγκατάσταση που έχει φτιάξει ο Αλέξης Βερούκας, την οποία θα δούμε στον επάνω όροφο. Να πω ότι η έκθεση πέρα από το όριο των περιοδικών, έτσι, της περιοδικής αίθουσας, της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων, βγαίνει και στον επάνω όροφο λίγο, όσο μας επιτρέπεται να το κάνουμε, με έργα κυρίως όχι ζωγραφικά, με υφάνσεις, με κατασκευές, με τέτοια πράγματα που θα συνομιλήσουν πολύ απαλά με τα σπουδαία έργα της μόνιμης συλλογής. Ο Αλέξης Βερούκας, λοιπόν, έχει πάρει μια φουστανέλα και την έχει απλά βάψει σε ένα ουράνιο τόξον χρωμάτων με σκόνες, που είναι ουσιαστικά σαν να ανοίγει την παλέτα του Θεόφιλου και να κάνει απόπειρες με χρώμα μόνο, τίποτα άλλο. Να αγαπάμε τις ρίζες μας, να διαβάζουμε ιστορία, να καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Είναι πολύ ωραίο που είμαστε Ευρωπαίοι σήμερα. Εξάλλου στην Ευρώπη αναδείχθηκε ο Θεόφιλος με έκθεση που εταιριά του οργάνωσε στο Λούβρο. Έπρεπε να περάσει μέσα από την Ευρώπη για να καταλάβουμε ποιος είναι. Αλλά με την ευγνωμοσύνη και τη χαρά του να απολαμβάνουμε το ότι είμαστε άνθρωποι, συμπαντικοί άνθρωποι του κόσμου και της Ευρώπης, να μην ξεχνάμε και ότι είμαστε Έλληνες και αυτό είναι κάτι μοναχικό, μοναδικό. Δεν πρέπει αυτό να μας εγκλωβίζει. Εάν αυτό δεν το διανθίσουμε με σημερινή διάσταση, δεν θα μας πάει πουθενά. Εάν όμως κρατήσουμε τα γράμματα τα οποία αναβλύζουν μέσα από αυτό που λέγεται ελληνικότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι σημαντικό, αρθρωμένο και συμπαγές.